Public School. Θα δούμε μαζί τις ερωτήσεις κατανόησης της 5ης ενότητας και συγκεκριμένα την ερώτηση κατανόησης 2 που στο βιβλίο μας βρίσκεται στη σελίδα 38. Ο Ξενοφών περιγράφει την Αττική ως τόπο με ιδανικό κλίμα και εξαιρετικές δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Ποιες από αυτές πιστεύετε ότι έχουν αξιοποιηθεί από τους σύγχρονες Έλληνες? Ποιες έχουν παραμεληθεί και ποιες έχουν χαθεί για πάντα? Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον Ξενοφόντα, η Αττική έχει ιδανικό κλίμα. Το κλίμα αυτό της επιτρέπει να έχει άπειρες δυνατότητες και πολλές προοπτικές εξέλιξεις, ανάπτυξης. Και αυτό που μας ζητείτε είναι να σκεφτούμε και να εκφράσουμε ποιες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν αξιοποιηθεί από τους Έλληνες σήμερα, από εμάς, ποιες έχουν παραμεληθεί και ποιες χάθηκαν για πάντα. Λαμβάνουμε υπόψη μας όσα μας έχει αναφέρει ο Ξενοφόντας σχετικά με τις δυνατότητες της Αττικής Γης, με τον πλούτο της Αττικής Γης, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι από όλα αυτά, αυτό που έχει παραμείνει είναι το κλίμα. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ έντονη η ανθρώπινη παρέμβαση. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει παρέμβει τόσο πολύ, ώστε η Αττική πλέον χαρακτηρίζεται ως μία τσιμεντούπολη, που δεν έχει καθόλου πράσινο, γεμάτη με νέφος, με καυσαέρια, αυτοκίνητα, θόρυβο. Επίσης, η γεωργία, η οποία θα μπορούσε να είναι άφθονη, έχει περιοριστεί στα θερμοκήπια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ενώ ο ορυκτός πλούτος που μας αναφέρει ο Ξενοφόντας, δυστυχώς έχει εξαφανιστεί. Επομένως, αυτό που έχει μείνει στην Αττική είναι το κλίμα. Λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης, έχει μετατραπεί η Αττική σε μία τσιμεντούπολη, όπου ο θόρυβος, το καυσαέριο, το τσιμέντο, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά είναι που κυριαρχούν. Η γεωργία, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους σύγχρονους Έλληνες, έχει περιοριστεί στα θερμοκήπια και σε αυτά που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς, των ανθρώπων. Ενώ ο ορυκτός πλούτος που μας αναφέρει, δυστυχώς έχει εξαφανιστεί.